Ομάδα του Ρεθύμνου που έχει μια διαφοροποίηση στο ρόστερ. Αγωνιστεί για πρώτη φορά, ενώ το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης είναι από τον Τσαϊρέλη με σούτα από τα 4-5 μέτρα. Νικολαίδης για τη δημιουργία, όχι μόνο το σκοράρισμα. Ο Τσαϊρέλης εκεί ρίσκαρε με τα βήματα, αλλά τελικά σκόραρε το δεύτερο του σήμερα. Στην ομάδα του Ρεθύμνου. Ο Παπαδόπουλος, ο οποίος τελειώνει μόνος στη φάση αυτή τη φορά, θα μπορούσε και να πασάρει, αλλά εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε. Όλο ο Λάζαρος, γιατί αναγκαστικά ο Λάζαρος πηγαίνει πάνω στον Μπέτγκο που είναι πεντάρι, να τον ακολουθήσει το σετ. Από την άλλη βέβαια, αντίστροφα γίνεται πλεονέκτημα για τον ΠΑΟΚ όπως σε αυτή τη φάση. Ο Στέλιος Κουφός συνεχίζει να παίζει ομάδα έτσι όπως ξεκίνησε από την αρχή. Σοβαλία στους 11 πόντους με τον Λάζαρο να αστοχεί, αλλά τον Μαργαρίτη να έρχεται και με follow να σκοράρει. Αυτό είναι ακριβώς το στυλ του Ρεθύμνου. Επίθεση στα 4-5 δευτερόλεπτα. Μαγκράθα αντίον Αγγελόπουλου, πάει για το lay-up και τα καταφέρνει. Τα όλα στον ΠΑΟΚ. Κάτσερ πάει για το καλάθι. Παραλαμπίδη στο lay-up. Με τη λήξη του χρόνου 16-15 προβάδισμα του ΠΑΟΚ, ο οποίος επιστρέφει από το μείον 6 νωρίτερα. Εξαιρετική πάσα και πολύ ωραίο κόψιμο εδώ στο Χαραλαμπίδη. Μέτρησαν καλά τον χρόνο οι παίκτες του ΠΑΟΚ, όλα λειτουργήσαν ιδανικά. Αγκράθε εξαιρετική πάσα και ο Βοχαριτόπουλος θα κάνει το lay-up. Όλη η φάση όμως είναι η πολύ ωραία παλιά του Ντόνι Μαγκράθ. Καραλαμπίδης ταΐζει τον Παπαδόπουλο, ο οποίος με τις γνώριμες κινήσεις του κάπως αλλοπρόσαλες αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικές. Παίρνει τα ελεύθερα σουτ και θα τα κάνει. Είτε είναι στο πρώτο είτε είναι στο 24ο δευτερόλεπτο. Εντυπωσιακό follow κάρφαμα από τον Παπαδόπουλο. Αγκράθα μαρκάριστος μετά την ωραία προσποίηση απαντά. 27-30. Παπαδόπουλος φτάνει τους 10, ο πρώτος παίκτης του ΠΑΟΚ με διψήφιο αριθμό πόντων. Μειώνει στο ελάχιστο 29-30. Για μεγάλο διάστημα. Ένα ρίσκο που βέβαια θα το δούμε στην πορεία. 31-32, πρώτο καλάθι του Γιώργου Δέδα. Νομίζω και αρκετό χρόνο παίρνει εδώ στο Ρέθυμνο. Βλέπουμε να μαρκάρει τον Λάζαρο τώρα. Περίπου 8 δευτερόλεπτα. Χάτσερ ελευθερώνεται και σουτάρει για το συν 5. 38-33. Πριν από 3 χρόνια. Συνεχίζει στο Ρέθυμνο. Ενώ ο Κώστας Χαραλαμπίδης απαντά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Το πρώτο δικό του τρίποντο στην αναμέτρηση. Αργαρίτης κυκλοφόρησε καλά για τον Δέδα, ο οποίος πατώντας τη γραμμή των τριών πόντων ευστοχή 43-36. Με τις δύο ομάδες στα 4 ομαδικά φάουλ. Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος παίρνει τον ΠΑΟΚ στο συν 4. Ζώνει τον Ρεθύμνο. Χάτσερ για 3 και ο ΠΑΟΚ ξανά μπροστά. Τα φάουλ θα τους δούμε ασφαλώς και τους δύο. Στην τελευταία περίοδο που θα κρυθούν όλα. Χάτσερ ο οποίος πήγε να τελειώσει μια ακόμη φάση εντυπωσιακά. Γκολ φάουλ από τον Μαργαρίτη που επέμενε στο επιθετικό rebound. Ιόνιος Παλαιστινιακός έχει κλείσει ως σαλίδα 59-55. Χαριτόπουλος θα σκοράρει για το συν 7 του ΠΑΟΚ. Το πέμπτο. Ναι. Στην άμυνα θα παίζει το αερίο στην επίδυση. Έξω και οι δύο, αλλά ο Μαργαρίτης έρχεται να δώσει λύση. Νέα κατοχή για τον ΠΑΟΚ. Η αλλαγή δεν θα γίνει ακόμα, όσο τουλάχιστον. Πόσο σημαντική είναι η απώλεια του Πέτγκο, το εύκολο rebound. Δηλαδή τώρα είχαν δύο αποβολή. Αποβολή, βέβαια. Που έχει το πλεονέκτημα. Λάθος σχεδόν. Η
διαγωγείου. Μαγκράθ για τρεις, μεγάλο σουτ. Πολύ μεγάλο σουτ. Στα 2,5 λεπτά η ισοπαλία. Βιώνει ο χρόνος, σουτάρει από τα 7 μέτρα ξανά. 50 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο ΠΑΟΚ μετράει μείον 3. Ο Μαγκράθ πάει στο lay-up. Πολύ καλή επιλογή. Μαγκράθ στην επαναφορά. Παπαδόπουλος με κόμματο. Δεν του κάνουν φάουλ. Μαγκράθ θα πάει απευθείας για σου τριών πόντων. Ξεμαρκαρίστηκε. Καλό σου και μεγάλη ισοφάριση. Το μάτς έχει προσφέρει σπουδαίες συγκινήσεις. Υπάρχουν, θυμίζω, μπόνους βολών και για τις δύο ομάδες. Ο κόμματος ανοίγει για τον Ντούμια, ο οποίος σουτάρει για τρεις. Αστοχή, θα πάμε σε έξτρα χρόνο. Το είπαμε και από νωρίτερα ότι το ενδεχόμενο της παράτασης είναι ένα και μεγάλο με τόσες ισοπαλίες που είχαμε σήμερα. Άλλη μια ισοπαλία. Και προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ τώρα. Το κόμμα της παίζει 4. Εύκολη πάση του Ζαρέλη πρέπει να κάνει κάτι. Αλλά βρήκε ανοιχτό διάδρομο εν τέλει. Κάτι δεν πήγε καλά στις περιστροφές του Ρεθύμνου. Την παράταση τώρα βρίσκει αυτός και ενώ διάστημα έρχεται, βοηθάει στην άμυνα και δίνει ένα εντυπωσιακό στόπο Τζαϊρέλης. Το Ρεθύμνο θα έχει επίθεση αλλά 5 δευτερολέπτων. 1:49 για το φινάλε. Ένας τρόπος του λέγει, 1,5 λεπτό πριν το φινάλε. Μαγκράθ όμως πάει για το lay-up και τα καταφέρνει. Λέγαμε στη διάρκεια του μάτσα ότι ο Ντόνι Μαγκράθ δεν έχει πολύ σπουδαία απόδοση σήμερα, αλλά από ένα σημείο και μετά έβαλε όλα τα μεγάλα σουτ με τον Μαγκράθ. Πολύ χρήσιμη επίθεση. Από τα 6 μέτρα σουτάρει ο Αμερικανός και φτωχή. Φτάνει τους 18. Στην προηγούμενη περίπτωση που κέρδιζε 3 πόντους δεν έκανε φάουλ. Θα του μείνουν περίπου 4 με 5 δεύτερα, αλλά είναι τόσο ωριακή κατάσταση μέχρι να χαθεί και το rebound, να κερδίσει κάποιος το rebound. Είναι ζήτημα αν φτάνει ο χρόνος, θα το δούμε στην πράξη. Χωρίς φάουλ πάντως στον Μαγκράθ, ο οποίος σουτάρει για 3 και τελειώνει το μάτς. 89-85, μεγάλη εμφάνιση από τον Ντόνι Μαγκράθ. Από το 38 και μετά πήρε τον ΠΑΟΚ στην πλάτη του. Ο Στέλιος Κουφός κάλεσε time out, αλλά η διαφορά πήγε στους 4 και μένουν μόλις 6 δεύτερα. Το τελειώνει το μάτς ήταν ίσως λίγο υπερβολικό, αλλά ήταν πολύ μεγάλο το σου του Αμερικανού Ιρλανδού. Με προσωπικές ενέργειες κρίνει το παιχνίδι. Για τρίποντο του Αγγελόπουλου. Έληξε. Την μπάλα. Έληξε. Φάουλ από τον Καλινικίδη. Εδώ τελειώνει οριστικά το παιχνίδι. Είναι το ιδανικό φινάλε για τον παίχτη που ήταν ο πρωταγωνιστής εν τέλει. Ο Μαγκράθ φτάνει τους 22 και τώρα τους 23, έχοντας 7 μόλις ως το 38. Τελικό αποτέλεσμα, ΠΑΟΚ Ρέθυμνο 91-85 μετά από 45 αγωνιστικά λεπτά.